Περνάω στο μαθηματικό Πάτρας. Πόσα μόρια? 14.000. Ναι. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος, θεωρώ. Εντάξει, φέτος ήταν λίγο δύσκολα, θεωρώ, σε θέμα, ας πούμε, χημίας και φυσικής. Τα θέματα ήταν λίγο ανεβασμένης δυσκολίας. Ήτανε όνειρο το μαθηματικό Πάτρας? Το μαθηματικό Πάτρας ήταν η πρώτη μου επιλογή. Όσο γιατί δηλαδή, περνάς και σε άλλες σχολές με τα μόρια που έχεις. Ναι, ναι. Ουσιαστικά ήταν το όνειρό μου, ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη σημασία, ο καθένας να κάνει αυτό που θέλει. Δίχως να νοιάζεται, ας πούμε, για τα μόρια, το τι θα πούνε οι γονείς του, οποιοδήποτε, ας πούμε. Ο καθένας θα πρέπει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και να την ελέγξει και να κινείται έχει βάση του ονείρου που έχει. Ναι. Και εννοείται ότι είναι μία μικρή δοκιμασία από πολλές που έρχονται, δηλαδή δεν είναι τίποτα ακόμα. Γι' αυτό και τα επόμενα παιδιά θεωρώ ότι, ας πούμε, αυτό που θα πρέπει να αποβάλουν είναι ίσως το άγχος που υπάρχει. Γιατί, ας πούμε, από μικροί όταν είμαστε έχουν αυτό το άγχος ότι των πανελλαδικών, ότι κρίνεται τα πάντα από εκεί, αλλά δεν είναι το παν. Δηλαδή, το θέμα είναι κάποιος να έχει την υγεία του γενικότερα και να προσπαθεί για ό,τι καλύτερο και να συνέχεια να πετυχαίνει τους στόχους του, όποιοι και αυτοί αν είναι, και να είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Υπήρχε διάβασμα. Και ήταν μερικές φορές, δηλαδή, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να θυσιάσεις, δηλαδή, κάποιες φορές, εξόδους και οτιδήποτε. Δηλαδή, να μην κορυδευόμαστε, εντάξει, ώρες. Χωρίς θυσίες, ναι, δεν γίνεται. Σε όλα τα πράγματα χρειάζονται θυσίες για να προχωρήσουμε μπροστά. Και όπως σας είπα, αυτή είναι μία αρχή από πολλές. Δηλαδή, τώρα αρχίζει. Επέλεξες την Πάτρα επειδή είναι η πόλη που ζεις και προφανώς και να μην υπάρχουν και επιπλέον έξοδα για την οικογένεια. Πέρα από όλο αυτό, θεωρώ ότι εντάξει, μ' αρέσει. Είναι η πόλη μου, είναι η πόλη που μεγάλωσα. Φίλοι σου εδώ? Ναι, είναι όλοι οι φίλοι μου εδώ. Και είναι μια ωραία πόλη γενικότερα και για φοιτητική ζωή. 17.487 και ηλεκτρονών μηχανικών εδώ στην Πάτρα. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα σήμερα? Ναι, αν και είναι ένα στάδιο το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουμε. Εντάξει, ασφαλώς Πανελλήνιες είναι ένα δύσκολο στάδιο, αλλά και πάλι είναι απλά ένα στάδιο. Μπορούμε να συνεχίσουμε, μετά είναι το πανεπιστήμιο και μετά είναι η δουλειά. Ήταν η πρώτη μου επιλογή ως θέμα γενικής σπουδής. Απλά είχα επιλέξει πρώτα στην Αθήνα, το Μετσόβιο, και δυστυχώς ατύχησα και δεν μπόρεσα να πω εκεί πέρα. Δεν έχει σημασία όμως και η Πάτρα δεν θα ξαναδώσει εξετάσεις. Ναι, όχι, είναι μια ιδιαίτερα καλή σχολή. Είναι πάρα πολύ καλοί καθηγητές εκεί πέρα. Έχω ακούσει πάρα πολλά καλά λόγια για αυτή τη σχολή και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι μέρος αυτή τη σχολή. Θυσίες δεν είναι τόσο μεγάλο κομμάτι όσο το να διαβάσεις. Γιατί το διάβασμα δεν είναι μόνο η πράξη του να καθίσεις να ανοίξεις ένα βιβλίο και να μπορείς να συγκεντρωθείς σε αυτό το μάθημα το οποίο κάνεις, αλλά είναι και όλη η προετοιμασία. Θυσίες που μπορείς να θυσιάσεις κάποιους φίλους, κάποιες φίλες, κάποιες παρέες. Η πνευματική αυτή κούραση η οποία μπορεί να σου φέρει το διάβασμα, όλα αυτά είναι μέσα στις Πανελλήνιες. Αυτή είναι η πραγματική θυσία. Έχω γράψει 17.500 μόρια και μπαίνω στην αρχιτεκτονική Πάτρας. Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Βέβαια, είχα περισσότερα μόρια από ό,τι χρειαζόταν γιατί οι βάσεις έπεσαν χαμηλά φέτος. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δηλαδή, εφόσον πέτυχα το στόχο μου, δεν είχα να ευχηθώ κάτι παραπάνω. Η αρχιτεκτονική πώς και προέκυψε? Είναι οικογενειακή παράδοση. Ήταν ο παππούς μου, ήταν η μαμά μου και πήρα και εγώ τα ενία της επιχείρησης ουσιαστικά. Μάλιστα, ακολουθήσαμε το επάγγελμα των γονιών κυρίως. Ναι, βέβαια, το είχα πάντα λατρεία, δηλαδή από μικρή ζωγράφιζα, σχεδίαζα και μου ήταν πάντα ευχάριστο. Ήταν από τα επαγγέλματα που πάντα με βοηθούσα στη δημιουργικότητά μου. Το να πετύχεις το στόχο σου στις Πανελλήνιες θεωρώ είναι από τα πιο σημαντικά βήματα της ζωής μας. Βέβαια, δεν είναι και το πιο σπουδαίο, έχουμε τόσα πράγματα να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, αλλά είναι το πρώτο κύριο βήμα και ήταν ένα δύσκολο βήμα αρκετά. Βέβαια, με σωστό προγραμματισμό όλα καταφέρνονται, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Άρα, να υποθέσω ότι απαντάς και στην επόμενη ερώτηση, που είναι αν υπήρξαν κάποιες θυσίες, αν υπήρξαν έτσι, κάποια πράγματα που άφησες στην άκρη για να μπορέσεις να πετύχεις το στόχο σου. Γιατί εντάξει, μας παρακολουθούν και παιδιά τα οποία θα δώσουν του χρόνου πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ήθελες να τους δώσεις κάποια συμβουλή? Καλή επιτυχία για του χρόνου για τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές. Δεν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες θυσίες. Δηλαδή, αν έχεις σωστό πρόγραμμα, εγώ ήμουν και αθλήτρια. Εφόσον είχα σωστό πρόγραμμα, διάβασμα, εξόδους, πήγαν όλα μια χαρά. Δηλαδή, ούτε κάποια υπέρμετρη προσπάθεια.
προσπάθεια, ούτε υπερβολές, η σωστή ψυχολογία να έχει κάποιος, είναι το παν. 16373 και περνάω στο χημικό Ιωαννίνων. Ήταν η πρώτη μας επιλογή? Ήταν η δεύτερη. Η πρώτη ποια ήταν? Φαρμακευτική. Αλλά δεν πέρασα λόγω των δύσκολων θεμάτων. Ήταν δύσκολα τα θέματα φέτος. Παρ' όλα αυτά, κατάφερες να μπεις σε πανεπιστήμιο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία. Θα ακολουθήσεις αυτή τη σχολή? Ναι, φυσικά, και σκέφτομαι να κάνω και μεταπτυχιακό σχετικά με το... να ασχοληθώ με τα φάρμακα. Χημικός φαρμάκων δηλαδή. Όνειρο ζωής? Ναι, το ήθελα καιρό. Για πείτε μας, για πες μας μάλλον, ποια πράγματα έτσι θυσίασες για να πετύχεις το στόχο σου? Χρόνο κυρίως. Και διάφορα ενδιαφέροντα που είχα, όπως ας πούμε με τον μπαλέτο, δεν πήγαινα, σταμάτησα. Αυτά κυρίως. Χρόνο και τα ενδιαφέροντά μου.